Στις 18 Απριλίου 1956 η Grace Kelly παντρεύεται τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό, φορώντας ένα συναρπαστικό νυφικό που άφησε εποχή και σφράγισε μια ιστορία αγάπης βγαλμένη από τα παραμύθια. Η χολεγουδιανή στάρ ενσάρκωσε το όνειρο της ταχτομπούτας. Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα, έγινε πριγκίπισσα και έζησε το όνειρο. Όλοι μέχρι σήμερα μιλούν για αυτόν τον αξεπέραστο σε μαγικές εικόνες γάμο που ούτε αυτός του Κάρολου και της Νταϊάννα μπόρεσε να ξεπεράσει. Το στούντιο της MGM που έντυναν την Grace Kelly και κατά την χολιγουδιανή καριέρα της ανέλαβαν να φτιάξουν για τη μέλουσα πριγκίπισσα δύο νυφικά σχεδιασμένα από την τιμημένη με Όσκαρ Έλεν Ρόουζ. Καθένα χρειάστηκε 3 εβδομάδες για να ετοιμαστεί. Προσκλήσεις εστάλησαν σε 700 άτομα. Η πολιτική τελετή έγινε στις 18 Απριλίου 1956. Η θρησκευτική τελετή την επόμενη, 19 Απριλίου. Μερικές ημέρες νωρίτερα, στις 4 Απριλίου 1956, η νυφική συνοδεία της, η οικογένειά της, 6 παράνυμφοι, 80 βαλίτσες και ένα γαλλικό κανείς, δώρο του Κάρι Γκραντ, στη Νύφη, αλλά και ορδές δημοσιογράφων και φορτορεπόρτερ επιβιβάστηκαν από τη Νέα Υόρκη στο υπεροκεάνιο SS Constitution με προορισμό το Μονακό. Ακόμη και η είσοδος της Κέλλη στο πλοίο για το οκταήμερο ταξίδι ήταν εντυπωσιακή. Ένα αεροπλάνο του Αριστοτέλειου Νάση πετούσε από πάνω της και την έρενε με κόκκινα και λευκά γαρίφαλα.